Δηλαδή θα μπορούσαμε, κύριε Πρόεδρε, να, ακόμα και να το επαναφέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα. Δηλαδή να γίνει κάποια αναβολή, να συζητηθεί πιο διεξοδικά. Νομίζω ότι έπρεπε να τη δική σας άποψη να έχουμε για το θέμα επί της διαδικασίας. Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας, οι κατηγορίες, καταρχάς συμφωνούμε. Συμφωνούμε να γίνει η μείωση των τελών. Είναι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Και ειδικά τώρα θέλω να πω που ο Δήμος είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από ότι όταν εμείς χειριστήκαμε την υπόθεση του 2015, να μην ξεχνάμε ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο ταμείο συνολικά, αυτά που αφήσαμε εσύ και αυτά που ήταν από την τράπεζα που αφορούσαν τη δική μας περίοδο. Άρα υπάρχει περιθώριο και καλό είναι ο Δήμος να στέκεται δίπλα, να δείχνει το ανθρώπινο του πρόσωπο και να στέκεται δίπλα στους δημότες εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες. Τώρα πια οι συνθήκες είναι καλύτερες. Και αυτό λοιπόν κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως θα πρέπει να έχουμε όλοι ως προμετωπίδα στις τοποθετήσεις μας είναι ότι θα πρέπει να κοιτάμε μερικές φορές το δάσος και όχι το δέντρο. Θα πρέπει να μάθουμε ότι είναι άλλη πρόσθεση και άλλη αφαίρεση. Θα πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα και όχι ανώμοια. Και να φέρουμε, δεν μπορεί να συγκριθεί η αύξηση των τελών κατά 300% με τη μείωση κατά 50%. Είναι ανώμοια, τι να το κάνουμε, δεν μπορούμε να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Σε αυτή λοιπόν την τοποθέτηση, το τι έγινε τότε, γιατί πήγαν κάποιοι αποχωρήσαν, εγώ θα πω λοιπόν ότι σήμερα μιλάμε για μια πολιτική κοινωνική του Δήμου, στην οποία θα πρέπει να κρίνουμε αν μπορεί είτε να αναπτυχθεί είτε να αντέχει ο Δήμος να την αναπτύξει ακόμη περισσότερο. Είχαμε πει λοιπόν προεκλογικά και εδώ θα απαντήσω ότι η Νέα Δημοτική Αρχή αυτά που είπε προεκλογικά τα κάνει. Θα κάνει πράξη. Αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί σε συναντήσεις είτε με τους συλλόγους των πολυτέκνων, των τριτέκνων και όλους τους άλλους γίνονται πράξη. Σαφώς και για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε μια εναλλακτική πρόταση της δυνατής καρδίτσας που είναι 100% νόμιμη, διότι επαναλαμβάνω δεν πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, δεν είναι ο κανονισμός λάστιχος σήμερα, δεν παραβιάσαμε κανέναν κανονισμό, το είπε ο οικονομικός σύμβουλος, εκτός αν αμφισβητείτε και αυτή. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπότε, παραδέχεστε λοιπόν ότι ήταν 100% νόμιμο. Να πω λοιπόν ότι για τη νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να περάσουμε στον πολίτη, ίσως δεν πέρασε όχι επειδή δεν το θέλαν κάποιοι, δεν πέρασε επειδή δεν το επιδιώξαν, για τους χύψη λόγους στους οποίους πιστεύω ότι τους έχει κρίνει και ο κόσμος. Η Νέα Δημοτική Αρχή λοιπόν θέλει να περάσει ότι ο Δήμος δεν είναι καταρχήν ο φοροεισπράκτορας. Ο Δήμος δεν είναι ο τιμωρός. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάει στον επαγγελματία και θα του κάνει τη ζωή δύσκολη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα αυτονόητα. Όπως είναι αυτά που λέμε τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτή λοιπόν η πρόταση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να δείξουμε ότι σε μια δύσκολη εποχή ο Δήμος θα πρέπει να βρει τρόπο να στηρίξει ευπαθείς ομάδες οι οποίες πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Γιατί ενσωματώνει την εισήγηση που της Οικονομικής Επιτροπής, την εξειδικεύει, την βελτιώνει και άρα πρέπει να οδηγηθεί σε μια κατασκευή τέτοια, μια επιλογή τέτοια που να πούμε ότι υπάρχει μια πρόταση. Διαφορετικά πρέπει να μπουν και δύο προτάσεις στην ψηφοφορία. Εγώ προσπαθώ να αντιμετωπίσω τον κίνδυνο ενδεχόμενης ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολιτικά δεν μου πέφτει λόγος. Μπορείτε εσείς να κάνετε ό,τι θέλετε. Άρα εμείς θα πρέπει να το φέρουμε σαν μια ενιαία πρόταση. Αυτό είπε και ο Σπέντς. Να πούμε αυτή η πρόταση ψηφοδέλτια. Μπορείτε να του βάλετε και τέτοια.